Εδώ λοιπόν μας βρίσκεται και πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Να καλωσορίσω από κοντά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Δουζίνα, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Επιτροπής της Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικής Πολιτικής και καθηγητής νομικής στο Λονδίνο. Να καλημερίσω και τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, πρώην Υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε και οι δυο σας. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι για το οποίο είχα μια αίσθηση ότι θα συμφωνείτε, αλλά βλέπω μια σειρά από δημοσιεύματα και ακούω δηλώσεις που πραγματικά έτσι λίγο το έχασαν από την αλήθεια. Αναφέρομαι σε αυτά που είπε και στη συνέχεια έκανε ο Κώστας Μπαρμπαρούσης και η Χρυσή Αυγή. Να σας ακούσω. Κύριε Δουζίνα. Βέβαια. Η διαδικασία συζήτησης μιας πρόθεσης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης αποτελεί ένα από τα ύψιστα κομμάτια της κοινωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή της δημοκρατίας μας. Γίνεται σπάνια και προφανώς δημιουργεί ορισμένες εντάσεις. Είναι μια έντονη κοινωνιστική διαδικασία, όπως θα έχουν δει και πολλοί εκ των θεατών μας, εάν παρακολούθησαν τη συζήτηση στη Βουλή. Και σε αυτή τη διαδικασία, η οποία έχει τις εντάσεις της έτσι κι αλλιώς, έγινε χτες κάτι πρωτοφανές στα κοινωνιστικά μας χρονικά, σίγουρα στα κοινωνιστικά μας χρονικά τα μεταπολιτευτικά. Το να υπάρχει κάποιος βουλευτής, ο οποίος ανοιχτά και αδιάντρουπα καλεί για την διεξαγωγή πραξικοπήματος με τη σύλληψη των πολιτικών οργάνων του Προέδρου, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη Βουλή και το οποίο όμως από την άλλη πλευρά δείχνει ότι η δημοκρατία μας σε έναν βαθμό πάσχει, εφόσον επιτρέπει τέτοιου είδους δηλώσεις αλλά και συμπεριφορές να μπορούν να γίνονται δημοσίως χωρίς καμία εδώ. Και βέβαια, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί μετά, το πρόβλημα για εμάς τους πολιτικούς, το πρόβλημα για το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο, είναι ακριβώς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε λόγο και έργο στον ελληνικό λαό ότι αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω, και όσοι είναι ακόμα δυνατόν να πιστεύουν ότι ο φασισμός, ο ναζισμός, ο ρατσισμός, ο ακραίος εθνικισμός μπορεί να ανήκει σε μια δημοκρατική χώρα και σε ένα δημοκρατικό λαό σαν τον ελληνικό, όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν και να τελειώσουν μέσα από μια συνεργασία και με τα άλλα δημοκρατικά κόμματα. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Μανατίδη, διαβάζω εδώ στην Αυγή τη δήλωση του κυρίου Τζανακόπουλου, όπου λέει ότι ο φασιστικός και ο εθνικιστικός σεσμός έχει αποθρασινθεί με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι έχετε ευθύνη για τα χθεσινά με τον Μπαρμπαρούση? Η Νέα Δημοκρατία ήταν απόλυτη στην καταδίκη της θλιβερής αυτής και απαράδεκτης τοποθέτησης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, του κ. Μπαρμπαρούση. Άμεση ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, του Κωστή του Χατζηδάκη, στη Βουλή. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όμως είναι αήθης και η επίθεση στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που κι εσείς διαβάσατε νωρίτερα, που υπονοεί ότι η πρόταση της δυσπιστίας που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που έδωσε το βήμα στον βουλευτή της Χρυσής Αυγής για να πει αυτά τα θλιβερά και απαράδεκτα που τόλμησε να εξτομίσει από το βήμα του ναού της Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι απαράδεκτη όποια επιχείρηση διασύνδεσης τέτοιων συμπεριφορών με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία από το 1974, από την ίδρυσή της, είναι ένα σταθερά δημοκρατικά προσιλωμένο κόμμα. Κόμμα δημοκρατικής ευθύνης, κόμμα ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Νομίζω ότι αντιθέτως οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις ποιοι ουσιαστικά με την ανοχή τους εξέθρεψαν τέτοιες συμπεριφορές όταν συγκατοικούσαν στην πλατεία με τους εντός ή εκτός εισαγωγικών αγανακτισμένους, προκειμένου να ανατρέψουν την προηγούμενη κυβέρνηση με το κοινό μέτωπο που είχαν συμπτύξει τότε κατά των μνημονιακών, όπως αποκαλούσαν, δυνάμεων, ασχέτως αν στη συνέχεια τα ψηφίζουν δυο-δυο τα μνημόνια. Και επίσης είναι γνωστό ότι τέτοιες εθνικολαϊκιστικές απόψεις βρίσκουν πρόσκαιρο έδαφος και στην κυβέρνηση. Άλλωστε, ο κυβερνητικός εταίρος του κυβερνώντος κόμματος αρέσκεται σε τέτοιες εκφράσεις που εκχυδαίζουν την πολιτική ζωή στα τέσσερα και ούτω καθεξής. Περί προδοσίας, περί Γερμανοτσολιάδων, περί Τσολάκογλου έχουμε ακούσει πάρα πολλά στην προηγούμενη Βουλή, όσο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καμένος βρίσκονται στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Το αυγό του φιδιού εκολάπτεται εδώ και πολύ καιρό, δυστυχώς, με ανοχή όλων.
και φτάνουμε σε τέτοιες συμπεριφορές που εκθέτουν, θα έλεγα, σε σοβαρότερους κινδύνους, γιατί η ανοχή αυτή δημιουργεί συνθήκες μυθριδατισμού. Να τα δεχόμαστε όλα. Λοιπόν, ναι, πρέπει να είναι απόλυτη και συνολική η καταδίκη από όλο το πολιτικό προσωπικό, από όλο τον πολιτικό κόσμο, το δημοκρατικό τόξο απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές, και να μην επιχειρούμε να λειτουργήσουμε από προσανατολιστικά, γιατί η Νέα Δημοκρατία φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση με την πρόταση μορφής που κατέθεσε, επιχειρώντας να αξιοποιήσουμε αυτή την απαράδεκτη, θλιβερή, όπως είπα νωρίτερα, συμπεριφορά του βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είναι προφανές ότι ο κ. Χαρακόπουλος παραδέχτηκε κάτι το οποίο το λέμε συνεχώς, ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο υπήρξε αυτή η πρόταση δυσπιστίας δεν ήταν και δεν είχε καμία σχέση με τη συμφωνία αυτή, πιθανόν την πιο σημαντική διεθνή συμφωνία που έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, βέβαια για την χώρα μας αλλά και διεθνώς, και θα το εξηγήσω αργότερα ως νομικός. Αλλά παραδέχτηκε ο κ. Χαρακόπουλος ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η συζήτηση ήταν ακριβώς διότι η άποψη της αριστερής παρένθεσης, αυτή η άποψη η οποία έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να υλοποιηθεί εδώ και 3 χρόνια, είχε αποτύχει, και αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία. Να σας πω, αγαπητέ κ. Σάρη, το εξής. Εγώ, όπως θα ξέρετε, ήμουν 40 χρόνια καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και παραμένω δηλαδή. Και γύρισα στην Ελλάδα το 15 το Σεπτέμβριο, και αυτό που μου έκανε έκπληξη όταν μπήκα στη Βουλή των Ελλήνων ήταν η αγανάκτηση, ο θυμός που πολλές φορές έγινε μίσος από τους βουλευτές και βουλεύτριες της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτή τη στρατιά των υπαλλήλων, των δικηγόρων, των γιατρών, των αγροτών, των κανονικών ανθρώπων, οι οποίοι ουδέποτε περίμεναν να πάνε στην εξουσία, ουδέποτε στην καριέρα τους σκεφτήκαν θα γίνουν βουλευτές και υπουργοί. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι έχουν ένα δυναστικό δικαίωμα, και ξέρουμε τις δυναστικές οικογένειες, έχουν ένα κληρονομικό δικαίωμα στην εξουσία, δεν μας αντέχανε. Κύριε Ζήνα, δανείζομαι λοιπόν λίγο την ιδιότητά σας. Εντάξει, να δείτε. Και επειδή μου επιτρέπετε, κύριε Χαρακόπουλε. Με συγχωρείτε, δεν τελείωσα. Μια στιγμή να τελειώσω και το. Παρέμβαση. Παρέμβαση. Κάνω για να βοηθήσω λίγο τη σκέψη σας. Μπαίνουμε λοιπόν. Αυτό που βλέπω ακόμα και από τον τρόπο που εξελίσσεται αυτή η κουβέντα, υπάρχει μια διχαστική λογική. Υπάρχει. Μια διχαστική λογική βοηθάει την πολιτική, βοηθάει τη χώρα, βοηθάει τη δημοκρατία. Προφανώς δεν τη βοηθάει. Αλλά είπε ο κ. Χαρακόπουλος, ξεκίνησε δυναμικά. Και εγώ τον σέβομαι, είναι ένα εξωτερικό άνθρωπο. Ξεκίνησε δυναμικά. Και ξέχασε ορισμένα πολύ βασικά πράγματα. Ότι η συμφωνία αυτή είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία η οποία μπορούσε να γίνει. Όταν θα μιλήσουμε για τη συμφωνία, θα μιλήσω. Ερωτήθηκα για τον, για το συμβάν. Ναι, προφανώς. Το ότι δεν διακόπτω, με συγχωρείτε να το πω για τους τηλεθεατές μας, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όσα λέτε. Ούτε κι εγώ σας διακόψα. Το λέω εκ προημίου για να μην παρεξηγηθώ. Μεταξύ σας, αν δεν έχει ένταση, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα να γίνει διάλογο. Δεν έχω πρόβλημα να διακοπώ. Λοιπόν, και είπε λοιπόν ο κύριος Χαρακόπουλος ότι ήταν ακριβώς η συμπεριφορά της κυβέρνησης η οποία οδήγησε, και του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς γενικότερα, που οδήγησε σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία είδαμε χτες, και το γενικότερο κλίμα της ακροδεξιάς, της φασιστικής ακροδεξιάς που έχουμε. Λοιπόν, πρώτα να σας πω, αγαπητέ κύριε Χαρακόπουλε, εγώ συμμετείχα στους αγανακτισμένους, έχω γράψει και 2 βιβλία, ίσως να ενδιαφέρον να διαβάσετε, λέγεται «Η στάση Σύνταγμα» και στα αγγλικά «Philosophy in Resistance in the Crisis», το οποίο εξηγούσε ότι η αγανακτισμένη και η κάτω πλατεία αποτελούσε και αποτελεί ιστορικά μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις δημοκρατίας, άμεσης δημοκρατίας του κόσμου αυτού που ήταν εκεί. Επομένως, δεν είναι αλήθεια ότι οι αγανακτισμένοι φωνάζανε αυτά που λέτε ή ότι η πλατεία συνολικά είχε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ας μιλήσουμε για τον εθνικισμό. Κοιτάξτε να δείτε. Το γεγονός ότι σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι, το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί γύρισαν και είπαν προς τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, όχι προς πολλούς βουλευτές, πάρα πολλοί βουλευτές μας λένε σότο βότσι, και το λέγανε και πριν, εγώ πηγαίνω μαζί τους στο εξωτερικό λόγω της θέσης μου, συμφωνούσανε με αυτά που γίνανε. Εδώ λοιπόν κάνετε το εξής, κάνει ο αρχηγός σας το εξής λάθος. Επιτρέπει στα αυτά τα εθνικιστικά στοιχεία αυτούς οι οποίοι πάντα προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στην εσωτερική πολιτική σκηνή, τους ξέρουμε, δεν θέλω να τους ονοματίσω, της ακροδεξιάς που ήρθαν από το Λάος και ήρθαν σε εσάς, να δημιουργήσουν, να δηλητηριάσουν και επομένως να κάνουν το εξής, το οποίο πραγματικά το είπα και χθες στη Βουλή, με θλίψη, με λύπη. Η παράταξή σας λέει, και
Σωστά. Ότι ήταν η παράδοξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, στην ΕΟΚ τότε, και η οποία εκπροσωπεί το ευρωπαϊκό πνεύμα. Και αυτή τη στιγμή η παράταξη αυτή, η ιστορική, η δημοκρατική, με τα ευρωπαϊκά της εχέγγυα, έχει γίνει η μόνη παράταξη, το μόνο κόμμα σε όλη την Ευρώπη, για να μην πούμε διεθνώς, η οποία ακριβώς ακολουθεί, χωρίς να το θέλει, μια εθνικιστική γραμμή. Κύριε Χαραγόπουλο, απαντάτε σε αυτό. Επί της ουσίας, πάμε λοιπόν σιγά-σιγά να καταλάβουν και οι φίλοι οι τηλεθεατές την μια ουσία. Μια μικρή παρένθεση μόνο για τους αγανακτισμένους και μετά θα μπω στην ουσία της πρότασης Μομφής. Κοιτάξτε να δείτε το κλίμα που καλλιεργήσατε εσείς με τους αγανακτισμένους. Το υπέστη με πάρα πολλοί βουλευτές και έχει δηλητηριάσει δυστυχώς και την πολιτική ζωή της χώρας και, και τους πολίτες, έτσι. Δεν είχε σχέση αριστερά με αυτό. Οι βίαιοι προπυλακισμοί κατά βουλευτών, του Κωστή του Χατζηδάκη, του Γιώργου του Κουμουτσάκου, η επιχείρηση ακυρώσεων. Μα αυτό σας λέω, ότι δηλητηριάσατε όλο το πολιτικό σκηνικό. Υπέστη και ο ίδιος τέτοιες συμπεριφορές σε παρουσίαση βιβλίου στη Λάρισα, όταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προπυλάκιζαν ανθρώπους που ερχόντουσαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Απαράδεκτο αν έχει συμβεί. Χαίρομαι που είσαι ο πρώτος που το καυτηριάζει και το καταδικάζει. Από τότε μέχρι σήμερα, 7 χρόνια έχουν περάσει από τότε, ουδείς έχει βγει να το καυτηριάζει. Μπαίνουμε στην ουσία της συμφωνία. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα θέλαμε να υπάρξει μια βιώσιμη, ρεαλιστική και εθνικά υποφελής λύση. Και γι' αυτή εργαστήκαμε και βάλαμε, αν θέλετε, και την βάση με το κεκτημένο του Βουκουρεστίου, με το βέτο που έθεσε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή με την Ντόρα Μπακογιάννη, υπουργό εξωτερικών τότε, και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, υπουργό εθνικής άμυνας. Που, τι έλεγε το κεκτημένο του Βουκουρεστίου? Έργα όμνες, μία ονομασία, μία χρήση παντού και πρώτα λύση και μετά πρόσκληση ένταξης στο ΝΑΤΟ και στους διεθνείς οργανισμούς. Καμία κυβέρνηση έως σήμερα δεν έδωσε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Αυτά τα δύο είναι που τροφοδετούν το όχημα του αλυτρωτισμού και δυστυχώς δημιουργούν τις προϋποθέσεις, αντί να λυθεί το πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό να είναι μια μόνιμη απειλή στα βόρεια σύνορα της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία είχε καθήκον λοιπόν να θέσει στο ύψιστο βαθμό, πριν την υπογραφή της συνθήκης αύριο από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, την εθνική αντιπροσωπεία πρώτων ευθυνών της. Διότι δημιουργούνται τετελεσμένα, παράγονται ένομες συνέπειες που είναι αμφίβολο αν μπορούν στην πορεία να ανατραπούν, ακόμη και αν υπάρξει μια άλλη πλειοψηφία στη Βουλή ή αν έχει διαφορετική άποψη η παρούσα ή η επόμενη Βουλή, όποτε έρθει η συμφωνία αυτή. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν θέτουμε τους βουλευτές ενώπιον των ευθυνών τους. Έχουμε για πρώτη φορά την υπογραφή μιας συνθήκης η οποία δεν παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία δεν την χάνει της έγκρισης ούτε καν των κοινοβουλευτικών εταίρων. Ο κύριος Καμένος βγαίνει στα κάγκελα, βλέπω από το πρωί βουλευτές του να διαφωνούν, να λένε ότι δεν συμφωνούν με αυτή τη συνθήκη. Ο κύριος Καμένος είναι αυτός ο εταίρος, ο υπουργός εξωτερικών, που θα πάει να υποστηρίξει, υποτίθεται, την πρόσκληση ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Εκτός και αν γι' αυτό μπήκε αναπληρωτής του ο κύριος Κουβέλης ως πρόθυμος να πάει να την υποστηρίξει αυτός την πρόταση. Λοιπόν, όταν στο κυβερνητικό επίπεδο δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τη συνθήκη, το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει, ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του εξαπατά τον ελληνικό λαό, μιλάει για Σεβέρνα Ματσεντόνια και δεν υπάρχει πουθενά αυτό στη συμφωνία. Δεν έχουμε δηλαδή ουσιαστικά έργα όμνες, δίνουμε για πρώτη φορά ταυτότητα εθνοτική, μακεδονική, γλώσσα. Και ακούσαμε διάφορα ψεύδι για το 77, ότι δίθεν εδώ βγήκε ο καθηγητής ο Μπαμπινιώτης. Εντάξει, να μιλήσουμε και εμείς τώρα. Και στην πορεία υπήρχε και tweet του προέδρου του ΖΑΕΦ που λέει επιτέλους θα μπορέσει να αναγνωριστεί γλώσσα και η δίθεν μακεδονική. Είναι εξαιρετικός συνάδελφος, αλλά προφανώς έχει πέσει θύμα στις ανακρίβεις και τα ψέματα τα οποία έχουμε ακούσει από χτες. Θα παρακαλούσα να μιλήσετε συγκεκριμένα για αυτά που είπα, κύριε Δουζίνα. Γιατί εγώ αποφεύγω τους χαρακτηρισμούς. Μιλώ με γεγονότα. Και τους χαρακτηρισμούς ας τους κάνουν οι τηλεθεατές μας. Για τα γεγονότα να μιλήσουμε. Πρώτη φορά δίνεται ή όχι μακεδονική εθνότητα. Ταυτότητα. Πρώτη φορά δίνεται ή όχι μακεδονική γλώσσα. Υπάρχει έργα όμνες. Λοιπόν. Έχουμε πρώτα πρόσκληση πριν υπάρχει λύση. Αυτά σας λέω. Απαντήστε σε αυτά. Επιτρέψτε μου, γιατί κάνετε και τη δουλειά μου, τα ερωτήματα δηλαδή. Ωραία.
Ωραία, τελείωσε ο κ. Χαρακόπουλος, να τα πάρουμε ένα-ένα. Υπάρχει μακεδονική εθνότητα. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που μίλησαν τον κύριο Χαρακόπουλο για αυτό το θέμα δεν καταλαβαίνουν το γεγονός ότι στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τη λέξη εθνότητα και, εθνότητα και εθνικότητα, δηλαδή μια λέξη που κατάγεται τιμολογικά από την ίδια λέξη έθνος, ενώ στις λατινικές γλώσσες υπάρχουν δύο λέξεις. Υπάρχει nationality και ethnicity. Το nationality, για το οποίο συζητάει η συνθήκη και που ασχολούμαστε εδώ και το γράφουν τα διαβατήρια, δεν έχει καμία σχέση με καμία εθνότητα. Έχει σχέση με την υπηκότητα. Έχει σχέση, δεν ακούτε δηλαδή, τον Ζάιφ που πανηγυρίζει για ταυτότητα. Αφήστε με να τελειώσω. Ποιο Ζάιφ πανηγυρίζει. Ποιο Ζάιφ. Ο Ιβάνοφ έκανε αυτά που έκανε ο Σαμαράς. Αυτά που πήγατε να κάνετε τώρα με τον. Αλλά με αφήσετε, δεν σας διέκοψε, οπότε να με αφήσετε να μιλήσω. Λοιπόν, επομένως, όχι μόνο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε καμία εθνότητα, υπάρχει αναφορά μόνο στην ηθαγένεια, δηλαδή στην πολιτική και νομική σχέση του πολίτη με το κράτος, στο οποίο αναφέρεται ότι αυτό είναι μακεδονική πολίτη τη Δημοκρατία Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή έχει σχέση με το πολιτικό πολιτιακό σύστημα και καμία με την εθνότητα. Έτσι κι αλλιώ δεν υπήρξε ποτέ καμία διεθνή συμφωνία που θα μου έλεγε να είμαι εγώ Έλληνα, να μην είμαι Έλληνα, να πιστεύω το γένο μου είναι αυτό ή το άλλο. Αυτό είναι το πρώτο λάθο. Το δεύτερο λάθο είναι αυτό το οποίο ανεφέρθηκε πάλι ο κ. Χαρακόπουλο, στο οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση χτε, το και ο Κατρούγκαλο, αλλά και εγώ σε καθηγητή νομική, να σα πω ένα πάρα πολύ απλό θέμα. Σύμφωνα και με το Ελληνικό Σύνταγμα και με το Διεθνές Δίκαιο και με την Συνθήκη περί Συνθήκων της Γενέβης, η συνθήκη που κανονίζει δηλαδή τι ισχύει και πώς ερμηνεύονται οι συνθήκες του 1969, άρθρα 14 και 24, αυτό που λέγεται πολύ σαφώς είναι ότι μια διεθνή συνθήκη αποκτάει ισχύ εφόσον προβλέπεται ότι θα κυρωθεί μετά την κύρωσή της. Και όταν υπάρχουν περαιτέρω βήματα, περαιτέρω αιρεσιμότητες και δεσμευτικές ρήτρες μόνο μετά την λήξη όλων αυτών. Και αυτό το λέει πολύ σαφώς το άρθρο 2, παράγραφος 4, περίπτωση 2 της συμφωνίας. Ότι μόνο όταν τελειώσουν όλα αυτά που θα γίνουν στην Φύρο, έρθουν στην Ελληνική Βουλή, δηλαδή μέχρι και την αλλαγή του συντάγματος, έρθουν στην Ελληνική Βουλή και η Ελληνική Βουλή τα ψηφίσει, μόνο τότε θα βγει το λεγόμενο πρωτόκολλο κύρωσης, το οποίο κάνει ισχυρή την συμφωνία. Λάθος και αυτό. Πάμε στον κύριο Καμένο. Όχι, δεν πάμε στον κύριο Καμένο. Με συγχωρείτε, δεν πάμε στον κύριο Καμένο. Θα τελειώσουμε με αυτά τα οποία λέγονται, τα οποία είναι. Υπόθηκε το ερώτημα και από τον κύριο Χαρακόπουλο, θα το βάζα και εγώ. Θα το πω και εγώ και για τον κύριο Καμένο. Υπάρχουν ανακρίβειες, συνεχώς ανακρίβειες. Γλώσσα. Για τη γλώσσα, μας είπε, λέει, ότι ο κύριος Μπαμπινιώτης δεν θεωρεί ότι η γλώσσα αυτών των ανθρώπων υπάρχει. Λοιπόν, ακούστε να σας πω το εξής. Η συμφωνία είναι σαφέστατη. Άρθρο 1, παράγραφος 3, περίπτωση Γ. Η επίσημη γλώσσα του δευτέρου μέρους θα είναι η μακεδονική γλώσσα, όπως αναγνωρίστηκε από την τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977. Λοιπόν, επειδή εγώ, κοιτάξτε να δείτε, 40 χρόνια πήγαινα σε συνέδρια και μου είχε πει λοιπόν το 1993 η πρεσβεία μας στο Λονδίνο, όταν ακούω τη λέξη μακεδονικός ή Μακεδόνες, να αμέσως να κάνω ένσταση. Το είπε και ο κύριος Κουμουντσάκος ότι το κάνανε οι διπλωματικοί υπάλληλοι. Οπότε και εγώ πήρα, το λέγαμε αστεία, ένα ραντάρ της Μακεδονίας, έναν ανιχνευτή, να βρίσκω πώς λέγεται σε ένα συνέδριο διεθνές φιλοσοφίας δικαίου ότι μιλάει κάποιος Μακεδόνας. Να πάω να πω ότι δεν σας λέει Μακεδόνα. Και μετά πολύ γρήγορα κατάλαβα, όπως το ξέρει ο κ. Κουμουτσάκος, όπως το ξέρουν οι κύριοι διπλωμάτες, ότι όταν εμείς λέγαμε για ένα κράτος που είναι ένα εκ των 6 κρατών των Δυτικών Βαλκανίων και το οποίο είναι λιγότερο από το μισό. Όλα τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν ΑΕΠ λιγότερο από το μισό της Ελλάδος. Λέγαμε ότι είναι απειλή ότι θα μας πάρουν το όνομα. Γελάγανε. Μάλιστα. Γιατί 140 κράτη τους αναγνωρίσαν με εκείνο το όνομα? Διότι ακριβώς δεν υπάρχει καμία απειλή, διότι ακριβώς έχουν γλώσσα, διότι μιλάνε γλώσσα. Δεν είναι άφωνοι, δεν είναι μουγκοί, δεν είναι δυνατόν να μας λένε σήμερα οι εθνικιστές ή οι υπηεθνικιστές, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι όλοι μέσα τους, ότι αυτός αυτό ο κόσμος το πίσω. Δεν αυτό υπάρχει. Πάρτε το πίσω. Ήπιε, σας είπα, δεν είπα για εσάς. Δεν υπάρχουν εθνικιστές στην Δημοκρατία. Δεν λοιπόν, αν έχω το λόγο, κύριε Σαράτη, να απαντήσω. Εγώ θα απαντήσω με βάση τα γεγονότα πάλι, γιατί τα γεγονότα είναι σκληρά και αμήλικτα. Είπατε για την ηθαγένεια. Λοιπόν, αν δεχθώ πάλι το σκεπτικό σας, γιατί δεν είναι απλά πολίτες της Βορείου Μακεδονίας και είναι Μακεδόνες
κάθετος πολίτες της Βορείου Μακεδονίας. Γιατί δεν είναι καν Βόρειο Μακεδόνες. Και εδώ, ξέρετε, έκανε και ένα τραγικό ολίσθημα ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του που μίλησε για δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού έχει κάθε πολίτης. Εάν μιλούμε για συλλογικότητες που έχουν δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, μπαίνουμε σε πολύ θολά νερά. Την αυτοδιάθεση το έθεσε, είναι η βασική αρχή του διεθνούς δικαίου. Δεν είστε νομικός, δεν το ξέρετε. Κύριε Δουζίνα, δεν το ξέρετε. Το άρθρο λοιπόν, ένα... σεβαστείτε λίγο το. Εγώ δεν με συγχωρείτε, δεν θα λέτε λάθος. Το ποιος λέει λάθος. Εχθές ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η αρχή της αυτοδιάθεσης είναι η βασική αρχή. Λοιπόν, θα αφήσετε να τοποθετηθούμε. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ατομικό δικαίωμα του καθενός. Συλλογικότητες δεν μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται. Η αυτοδιάθεση λέει, δεν υπάρχει λοιπόν, στο διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, με συγχωρείτε, σας λέει, δεν διαβάζετε σας λέει λοιπόν σας και χθες ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι μπαίνετε σε πολύ θολά νερά. Μάλιστα. Και στη Θράκη υπάρχει μάλιστα αναγνωρισμένη μουσουλμανική μειονότητα. Μάλιστα. Εάν μπούμε σε αυτές τις λογικές αναγνώρισης συλλογικότητων, μπαίνουμε σε πάρα πολύ επικίνδυνους ανθρώπους. Δεύτερον, μιλήσατε ότι θα πρέπει να επικυρωθεί η συνθήκη. Το κράτος αυτό δεν μιλήσατε υπάρχει. Ότι θα πρέπει. Ο λαός δεν υπάρχει. Αφήστε να ολοκληρώσω, κύριε. Σας ακούσα, κύριε Δουζίνα. Με συγχωρείτε. Έχετε κάνει σχολή στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει ο άλλος και μιλάτε πάνω του, μονίμως δηλαδή. Σας απαντώ με βάση τα γεγονότα, κύριε Δουζίνα. Κανένα γεγονός. Μιλάτε από άγνοια. Το πρώτο σας λέω. Το πρώτο. Μιλήσατε για ηθαγένεια, σας ρωτώ γιατί Μακεδόνες και όχι Βόρειο Μακεδόνες, δεν απαντάτε. Γιατί χρειάζεται να πει πρώτα το Μακεδόνες και όχι το πολίτες της Μακεδονίας, όταν ξέρετε ότι εκεί ζουν και Αλβανοί. Το 1/4 του πληθυσμού είναι Αλβανοί. Συγγνώμη τον κύριο Χαρακόπουλο. Δεύτερον, για τα γεγονότα, γιατί είναι πολύ σκληρά και αμήλικτα. Μας είπατε ότι θα πρέπει να επικυρωθεί η συνθήκη για να έχει αποτελέσματα και συνέπειες. Μάλιστα. Είναι έτσι. Όταν θα δοθεί η πρόσκληση πριν τη λύση ένταξη στο ΝΑΤΟ, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Σας διάβασα το άρθρο, κύριε μου. Δεν υπάρχουν συνέπειες. Σας είπα το ποιος διασφαλίζει όταν μια σειρά εγκρήτων διπλωματών λένε ότι η χώρα θα βρεθεί σε πολύ δυσάρεστη θέση. Δεν το διασφαλίζει η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το διεθνές δίκαιο. Και ποιος διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ θα δεχθούν τις ενστάσεις που θα εγείρει η ελληνική πλευρά. Το τρίτο λοιπόν, για τη γλώσσα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, όταν στην ίδια τη χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας επισήμως έχει αναγνωριστεί και η αλβανική ως επίσημη γλώσσα της χώρας, πώς εμείς δίνουμε μακεδονική γλώσσα και αναγνωρίζουμε μακεδονική γλώσσα. Και το 1977 τα γεγονότα σας είπα ποια είναι και σας απήντησε ο καθηγητής ο κύριος Μπαμπινιώτης. Υπήρχε μια συνεδρίαση, μια συνέλευση, μια επιτροπή για να αλλάξει τα τοπονύμια από το κυριλικό αλφάβητο στο λατινικό αλφάβητο. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Αν ήταν άλλωστε αλλιώς, δεν θα έκανε tweet ο κύριος Ζάεφ λέγοντας ότι πλέον μπορούμε να προωθήσουμε επίσημα τη μακεδονική γλώσσα στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή δυστυχώς είναι η σκληρή πραγματικότητα. Μακάρι να ήταν αλλιώς. Μακάρι να ήταν μια καλή συμφωνία την οποία θα μπορούσαμε επιτρέψτε να υπερψηφίσουμε και εμείς για να εμβαθύνουμε στη σταθερότητα στη Βαλκανική. Επιτρέψτε μου και οι δύο, επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος σε σχέση με την κουβέντα, θα ήθελα από ένα ερώτημα στον καθέναν παράκληση για μια γρήγορη απάντηση. Κύριε Δουζίνα, έχει τεθεί το ερώτημα σε σχέση με τους ανεξάρτητους Έλληνες, οι οποίοι δεν στηρίζουν τη συμφωνία, αλλά στηρίζουν την κυβέρνηση. Πώς το εξηγείτε? Λοιπόν, κύριε Σαράντη, εγώ θα απαντήσω ως νομικός. Σε αυτό είναι προφανές. Τα είπε ο κύριος Καμένος, δεν θα μιλήσω εγώ για τον κύριο Καμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Σας, αυτό το οποίο έχει συμβεί εδώ και δύο μέρες είναι ότι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι και σε πλήρη άγνοια, βγάζει ορισμένα σημειώματα, τα δίνει σε έναν εξαιρετικό συνάδελφο, σαν τον κύριο Χαρακόπουλο. Έρχεται και τα διαβάζει. Και οι οποίοι δεν έχουν ιδέα ούτε της νομικής επιστήμης, ούτε του διεθνούς δικαίου, ούτε των γεγονότων. Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, που ένα κράτος αλλάζει το όνομά του μέσα από μια διεθνή συμφωνία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Κάτι που ήταν αδύνατο μέχρι πριν από 6-7 μήνες έγινε δυνατό. Και είμαστε περήφανοι και πρέπει να είναι περήφανοι ολόκληρη η Ελλάδα και όλο το διπλωματικό σώμα με τον Κοτζιά και την ομάδα που το έκανε. Τώρα, απαντήσατε. Τι να σας απαντήσω για τον Καμένο, τα είπε. Ο άνθρωπος από την αρχή είχε δηλώσει ότι δεν θέλει το όνομα, αλλά υποστηρίζει την κυβέρνηση διότι σε όλα τα μεγάλα θέματα που ήταν τα θέματα να βγούμε από τα μνημόνια, από την ιστορική στιγμή που βρισκόμαστε και να χτυπήσουμε τη διαφθορά, τον Βάρτς κτλ. Αυτό δεν είναι μεγάλο θέμα. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Αλλά δεν είναι. Έρχομαι και στον κύριο Χαρακόπουλο για μια σύντομη απάντηση, επειδή μας πιέζει το κοντρόλ, κύριε Χαρακόπουλο. Η εικόνα που υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή.
μάλιστα σας κατηγορούν και από την πλευρά της κυβέρνησης για ακροδεξιά στροφή υπό την καθοδήγηση του κυρίου Σαμαρά. Τελικά είναι άλλη η άποψη του κυρίου Μητσοτάκη, άλλη του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Καραμαλής δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι με λυπεί πραγματικά η στάση του κυρίου Δουζίνα. Δεν είχα τέτοια εικόνα για τον κύριο Δουζίνα. Η αλαζονία και η έπαρση με την οποία τοποθετήθηκε ότι ερχόμαστε εδώ πέρα και παρουσιάζουμε μια εικόνα που μας μεταδίδεται και δεν ξέρω τι. Εγώ μίλησα συγκεκριμένα με γεγονότα. Και φοβούμαι ότι πριν καν υπογραφεί η συμφωνία, πριν καν επικυρωθεί, πριν υπάρξουν οι πρέσπες αύριο, μας δημιουργείται τελεσμένα. Μα εξηγήστε το, κύριε Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς, μίλησε στη Ρωσία για Βόρεια Μακεδονία. Όταν πριν υπογραφεί η συνθήκη, ο Υπουργός Εξωτερικών μιλάει για Βόρεια Μακεδονία, αν αύριο δεν υπογραφεί η συνθήκη, δεν θα έχουν οι Σκοπιανοί να χρησιμοποιούν σε επιχείρημα ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών σας μας έχει αποκαλέσει και ήδη Βόρεια Μακεδονία. Μα τώρα λέγω δεν είναι Μακεδόνια. Σας παρακαλέσω και τους δύο. Λοιπόν, σας παρακαλώ και τους δύο. Κύριε Μακαρακόπουλε, απαντήστε στο ερώτημά μου. Σας παρακαλώ. Η πολαιότητα με την οποία χειρίζονται τα εθνικά θέματα η κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία πολιτεύεται με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Υπάρχει κοινή γραμμή. Βεβαίως και υπάρχει και διατυπώθηκε η κοινή γραμμή από τον πρόεδρο του κόμματος και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο αυτές τις ημέρες. Και θα την ακούσετε και σήμερα από τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας στην καταληκτήρια τοποθέτησή του πριν την ψηφοφορία, στην οποία τίθενται όλοι πια οι βουλευτές, η εθνική αντιπροσωπεία πρώτων ευθυνών τους. Και αυτοί που με την ψήφο τους θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί. Και όχι να διαπραγματευτεί, διαπραγματεύτηκε εν κρυπτό, να υπογράψει αύριο μια συνθήκη την οποία δεν έφερε εγκαίρως ούτε καν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε έχει την χάνει της έγκρισης του κυβερνητικού εταίρου, ας γνωρίζουν τις ευθύνες που πέφτουν πάνω στις πλάτες και, δυνατή, και πάνω στην ιστορία. Παρακολουθώ στον κύριο Καρακόπουλο, διότι πραγματικά. Παράκληση, μισή λέξη. Έχω συνηθίσει πάντα να ακολουθώ τα γεγονότα και το δίκαιο που το ξέρω και μάλλον με συγχωρείτε γιατί παρενέβη όπως και εσείς. Λοιπόν. Να τελειώσουμε σε μια θετική νότα. Δύο εξαιρετικά δύσκολοι και επίπονοι πολιτικοί κύκλοι, ο κύκλος της ανομαλίας με την Βόρειο Γείτονα και ο κοντότερος, αλλά πιο πυκνός και δύσκολος κύκλος των μνημονίων, τελειώνει από σήμερα. Ελπίζω λοιπόν ότι και με τη βοήθεια των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος θα μπορέσουμε να μπούμε στη Νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία έχει ηγετική θέση στα Βαλκάνια και οικονομικά και πολιτικά και με κάθε άλλη πλευρά και μια Ελλάδα που ξεκινάει πάλι την ανάπτυξη. Κύριε Δουζίνα, κύριε Χαρακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο για την κουβέντα. Ας ανέβηκαν κάποια στιγμή οι τόνοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.